Δεν είναι ώρα να παίζεις αμή. Εμπρός, δουλειά! Δουλειά! Δεν παίζω, αποδεικνύω. Όταν δίνω ένα τίναγμα, βλέπουμε το κύμα κατά μήκος του σχοινιού. Πρόκειται για το ίδιο φαινόμενο που συμβαίνει όταν ο παντογράφος είναι σε επαφή με το εναέριο σύρμα. Ένα κύμα διαδίδεται κατά μήκος του σύρματος. Το κύμα δημιουργεί μια καμπύλη ημιτόνου με κυρτώματα και κυλώματα. Άρα, αν το τρένο πάει πολύ γρήγορα, κινδυνεύει να προλάβει αυτό το κύμα. Σε αυτό το σημείο, ο παντογράφος βρίσκεται στο κενό, στο κύλωμα. Οι μηχανές δεν τροφοδοτούνται πια και γίνεται διακοπή. Για να αποφύγουν αυτό τα TGV, δεν ξεπερνούν ποτέ τα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Έτσι και για να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας, ξεπερνώντας τα 500 χιλιόμετρα την ώρα, υπερτεντώθηκε το καλώδιο. Δεν είναι δυνατόν να το κάνουμε τακτικά, γιατί κινδυνεύει να σπάσει. Υπολογίστηκε λοιπόν ένα περιθώριο ασφαλείας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που περιορίζει την ταχύτητα, είναι επίσης και το κύρτωμα των στροφών. Στο μέλλον, τα TGV θα πηγαίνουν με 350 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε γραμμές μεγάλης ταχύτητας με πιο ανοιχτές στροφές. Σε μια κλασική γραμμή, η διαδρομή καθοδηγείται με πλαίσια. Όμως, στα 220 χιλιόμετρα την ώρα δεν γίνεται να διαβάζουμε την παράπλευρη σηματοδότηση. Άρα λοιπόν, Ιβόν, τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση για να λάβεις τις πληροφορίες? Βρίσκονται πάνω στην οθόνη, εδώ ακριβώς. Μου δείχνει τη μέγιστη ταχύτητα με την οποία μπορώ να πηγαίνω. Και πώς τις λαμβάνεις? Κυκλοφορούν μέσα στις ράγες. Λαμβάνονται από το τρένο και επεξεργάζονται από αυτόν εδώ τον υπολογιστή. Και αναρτώνται? Ναι, αναρτώνται εδώ στην οθόνη. Ωραία, εδώ μας ζητούν να επιβραδύνουμε το όχημα γιατί πλησιάζουμε στη Μασσαλία. Για να επιβραδύνει ο οδηγός, χρησιμοποιεί το φρένο μηχανής. Το τρένο βρίσκεται με ελεύθερους τροχούς. Αποσυνδέστε άρα τους άξονες από τη μηχανή. Σε αυτές τις συνθήκες, οι μηχανές δεν γυρίζουν πια εφόσον δεν ηλεκτροδοτούνται. Για να επιταχύνει λοιπόν τώρα ο οδηγός, θα πατήσει το συμπλέκτη. Ξανασυνδέει λοιπόν τους άξονες πάνω στη μηχανή. Από εδώ και πέρα, οι ρόδες είναι αυτές που μέσω του άξονα παρασέρνουν το στροφέα στο εσωτερικό των πινίων. Ακριβώς κατά αυτόν τον τρόπο. Θα παραχθεί λοιπόν ένα φυσικό φαινόμενο. Κοιτάξτε αυτή τη βελόνα. Όταν περνάμε ένα μαγνήτη μέσα στο πινίο, η εναλλαγή του μαγνητικού πεδίου δημιουργεί μέσα στο πινίο ηλεκτρικό ρεύμα. Το ίδιο φαινόμενο θα παραχθεί και μέσα στη μηχανή. Ο στροφέας, που ο ίδιος είναι μαγνήτης, θα παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα, όπως ξέρουμε, το ηλεκτρικό ρεύμα παράγει μαγνητικό πεδίο. Άρα, λοιπόν, το μαγνητικό πεδίο που παρήγαγαν τα πινία θα αντιταχθεί σε εκείνο του στροφέα και θα τον επιβραδύνει. Σιγά-σιγά, λοιπόν, το τρένο χάνει ταχύτητα και τελικά θα σταματήσει. Αυτή τη φορά φτάσαμε όντως στο σταθμό της Μασσαλίας. Δεν πρέπει να επιβραδύνουμε, αλλά να φρενάρουμε και να σταματήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν το TGV έχει ένα σύστημα με δισκόφρενα, όπως ένα αυτοκίνητο. Δίσκος πάνω στα βαγόνια και τα κάκια πάνω στις μηχανές. Πεπιεσμένος αέρας ενεργεί πάνω στους ανυψωτικούς μοχλούς. Και τώρα τα τακάκια βρίσκονται εκτός τροχών. Για να φρενάρει εισάγουμε πίεση μέσα στο σύστημα. Έτσι, το τακάκι ακουμπάει πάνω στη ρόδα. Έτσι είναι εξοπλισμένα τα βαγόνια του TGV και επιτρέπει σε μασέλες να σφίγγουν τους δίσκους. Χάρη στην τριβή αυτή, ένα τρένο που τρέχει με 300 χιλιόμετρα ανά ώρα θα σταματήσει, αλλά διανύοντας απόσταση 3.300 μέτρων. Αυτό το φρενάρισμα μπορεί να μπει σε λειτουργία μόνο του, γιατί ένα σύστημα ελέγχει την προσοχή του οδηγού. Πρέπει συνεχώς να κρατάμε το χειριστήριο. Διαφορετικά, ελευθερώνεται αυτή η ενέργεια. Εάν δεν τη σταματήσουμε σε 5 δευτερόλεπτα, το τρένο σταματά αυτόματα. Πρέπει λοιπόν να το αφήνουμε κάθε 50 δευτερόλεπτα. Αλλιώς χτυπά ένα κουδούνι. Εάν δεν το σταματήσουμε, το πολύ μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, το τρένο θα σταματήσει μόνο του. Άρα λοιπόν δεν ονειροπολούμε, ο οδηγός πρέπει πάντα να παρακολουθεί τον πίνακα ελέγχου του, την ταχύτητα και την ηλεκτρική τάση. Αυτή είναι τελικά η δουλειά του.
ορίστε λοιπόν, είμαστε στη Μασσαλία. Γεια σου Ιβόν, γεια! Γεια σου Σαμπίν! Πάμε τώρα να επισκεφτούμε την καρδιά του δικτύου TGV, στο σημείο των διακλαδώσεων. Αυτή η αίθουσα, με αμφιθεατρική μορφή, είναι ο πύργος ελέγχου. Πάνω σε αυτό το τεράστιο πίνακα, οι υπάλληλοι μπορούν να οπτικοποιούν σε πραγματικό χρόνο τα 120 TGV, που κυκλοφορούν κάθε μέρα στα 250 χιλιόμετρα του δικτύου. Εδώ, για παράδειγμα, κοιτάξτε. Όλο αυτό είναι ο σταθμός της Μασσαλίας. Αυτό το νούμερο εκεί είναι εκείνο ενός TGV έτοιμου για αναχώρηση. Θα παρακολουθείτε σε όλη του την πορεία με φωτεινά σημάδια. Σε περιόδους αιχμής, τα TGV ακολουθούν το ένα το άλλο κάθε 4 λεπτά. Οι υπάλληλοι θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουν πως οι αποστάσεις ασφαλείας τηρούνται, τους περιορισμούς ταχύτητας, τις αλλαγές κατεύθυνσης και όλα ελέγχονται ηλεκτρονικά. Όμως ένας υπάλληλος μπορεί να ελέγξει μία διακλάδωση ή να μιλήσει στον οδηγό. Εάν ένα τρένο πάθει βλάβη, από εδώ θα ρυθμίσουμε την κατάσταση, έτσι ώστε να αποφύγουμε το ποτηλιάρισμα. Πιέρε, σε ακούω. Η κατάσταση είναι ίδια, με μια μηχανή για το σταθμό επισκευής. Ο υπάλληλος μπορεί να διακλαδώσει άλλα τρένα πάνω στη δεύτερη διαδρομή, σιγουρεύοντας ότι τίποτα δεν έρχεται από απέναντι, ή να τα οδηγήσει σε μια κλασική γραμμή. Οι γραμμές του TGV έχουν αισθητήρες που ανιχνεύουν τους σεισμούς, τις πλημμύρες, τα ατυχήματα ή και τους βίαιους ανέμους. Αυτό το σύστημα επιτρέπει να ελέγχεται η ταχύτητα του ανέμου και η γωνία πρόσπτωσής του. Όταν έχει πολύ αέρα, επιβραδύνουμε ή σταματάμε τα TGV. Γιατί εάν ο βίαιος άνεμος χτυπήσει το τρένο, η δύναμή του μπορεί να προσθεθεί στη φυγόκεντρο δύναμη και να αναποδογυρίσει. Για να το αποφύγουμε, δοκιμές σε ανεμοθύελες κατέληξαν στο όριο ασφαλείας πάνω από το οποίο το τρένο δεν μπορεί να ταξιδέψει. Το φαντάζεσαι, εκεί που ήθελες 8 ώρες με το τρένο για να κάνεις τη διαδρομή Μασσαλία-Παρίσι, σήμερα φτάνουν 3 ώρες μόνον. Έτσι δεν είναι, Ζαμί? Η Μασσαλία να απέχει 3 ώρες από το Παρίσι είναι σαν να βρισκόταν εκεί που είναι το Clermont-Ferrand. Γενικά, οι γραμμές του TGV με κόκκινο στο χάρτη επιτρέπουν να μετακινήσει πάρα πολύ γρήγορα. Και Ζαμί, για το Ατλαντικό TGV η γραμμή του σταματά στην Τουρ, αλλά εγώ έφτασα ως τον Μπορντό. Μπορώ να έχω μια ψαρόσουπα τώρα? Μια ψαρόσουπα παρακαλώ, γρήγορα! Δεν το ονειρεύτηκε. Όντως πάμε μέχρι τον Μπορντό με το TGV. Αλλά κυκλοφορεί επίσης σε κλασικές γραμμές, όπου πηγαίνει πολύ πιο σιγά. Αλλά ακόμα κι αν δεν κυκλοφορεί σε όλη του την έκταση και μέχρι τους τερματικούς σταθμούς, υπολογίζοντας το χρόνο και όχι τα χιλιόμετρα, να τελικά πώς μοιάζει η Γαλλία. Και δεν τελείωσε ακόμα. Νέες γραμμές κατασκευάζονται ανατολικά έως το Metz Nancy σε πρώτο χρόνο και μετά μέχρι το Στρασβούργο. Έτσι δυτικά ως τη Ρεν, το Μπορντό, το Τωρίνο, ακόμη και τη Βαρκελόνη. Τα μελλοντικά σχέδια έχουν βάλει να φτάσει το τρένο ακόμη και μέχρι την Αγγλία. Αχ, ωραία. Η ψαρόσουπα σας. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πρέπει να επιστρέψεις. Χρειάζεσαι 3 ώρες. Ω, Ζαμί, το TGV είναι γρήγορο. Αλλά για την ψαρόσουπα χρειάζεται πολύς χρόνος για να τη φάω. Οχ, και εμείς τι θα φάμε εμείς? Έχω ένα σάντουιτς, αλλά στα γρήγορα, εντάξει. Σάντουιτς TGV. Αφήγηση Κωνσταντίνος Κακανάς, Χρύσα Σαμαρά, Γιάννης Ιφαντής. Μετάφραση Στεφανία Νικολάου. Ηχοληψία μίξη Βασίλης Καλτσής. Τεχνική επεξεργασία Στούντιο Τρίτων.